οι τελευταίες στιγμές ενός κατάδικου, του Λέοντος Τολστόη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Ο Θεός, ο ικτήρμων και πολυέσπλαχνος, άρχισε να λέει ο παπάς με πένθυμη, αργόσυρτη φωνή, βγάζοντας ένα βαθύ αναστεναγμό. Ο Σβιέτλομπουργκ τον κοίταζε με μάτια ορθάνυχτα από τρόμο. «Δεν είναι δυνατόν», κράβγασε άξαφνα με λαχανιασμένη φωνή. «Δεν είναι δυνατόν να με καταδικάσανε σε...» «Είναι λοιπόν αλήθεια, παπά μου, ότι με καταδικάσανε σε θάνατο?» «Ήρθα εδώ, τέκνο μου, με την ιδιότητα του αντιπροσώπου του υψίστου, για να σε παρηγορήσω στις τελευταίες σου στιγμές, για να σου δείξω τον δρόμο της σωτηρίας και της αλήθειας», αποκρίθηκε ο παπάς με την ίδια πένθυμη και αργόσυρτη φωνή. «Δεν χρειάζομαι τίποτα», φώναξε ο κατάδικος. «Δεν χρειάζομαι τίποτα, θέλω να μείνω μόνος». Χαμένες πήγαν οι προσπάθειες του παπά να πείσει τον μελοθάνατο ότι η παραμονή του στο κελί του θα του έκανε καλό. Ο Σβιέτλομπουργκ τον παρακάλεσε με τόση επιμονή να τον αφήσει μόνο, ώστε ο παπάς αποφάσισε στο τέλος να φύγει. «Μη ξεχνάς, τέκνο μου», είπε, «ότι όποια ώρα με χρειαστείς, είμαι πάντοτε στην διάθεσή σου». «Ναι, ναι, ξέρω, παπά μου», τράβλησε ο μελοθάνατος. «Αργότερα ίσως σε καλέσω, μα τώρα θέλω να μείνω μόνος. Θέλω να μείνω μόνος». Μόλις ο παπάς έφυγε από το κελί, ο μελοθάνατος έκλεισε τα μάτια του και έπεσε στο στρώμα του. Δεν μπορούσε ακόμα να πιστέψει ότι επρόκειτο για αυτόν, όπως επίσης δεν μπορούσε να πιστέψει πως ήταν φυλακισμένος. Πως ο παπάς τον επισκέφθηκε πράγματι στο κελί του για να του ανακοινώσει ότι τον καταδικάσανε σε θάνατο. «Θα βλέπω όνειρο, ένα κακό όνειρο», σκέφτηκε. «Πρέπει να ξυπνήσω». Πήδησε από το στρώμα του και έκανε μερικά βήματα στο κελί του. Μα όχι, όχι, δεν έβλεπε όνειρο, ήταν ξυπνητός. Βρισκότανε στο κελί του, έβλεπε τους τέσσερις γυμνούς τοίχους, το ψηλό καγκελόφραχτο παράθυρο, τα απομεινάρια του φαγητού του. «Θα πεθάνω λοιπόν?» αναρωτήθηκε ο Σβιέτλομπουργκ, ρίχνοντας γύρω του ένα βλέμμα αγωνίας. «Θα πεθάνω, θα εξαφανιστώ από τον κόσμο? Μα είναι δυνατόν να πάψω να ζω? Τι θα γίνει ο κόσμος από τη στιγμή που θα πάψω να αναπνέω εγώ? Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, δεν είναι δυνατόν». Όρμησε στην πόρτα του κελιού του και άρχισε να τη χτυπάει με τις γροθιές και με τα πόδια, φωνάζοντας «Δεσμοφύλακα, δεσμοφύλακα!». Ένα χέρι παραμέρισε το κουρτινάκι που σκέπαζε το μικρό παράθυρο της πόρτας και στο άνοιγμά του παρουσιάστηκε η παγερή και αδιάφορη φυσιογνωμία του δεσμοφύλακα. «Θέλω να δω τον επιστάτη των φυλακών», του είπε ο μελοθάνατος. Το κουρτινάκι ξανάπεσε. Σε λίγο άνοιγε η πόρτα του κελιού και έμπαινε μέσα ο επιστάτης. «Είναι αλήθεια πως με καταδίκασαν σε θάνατο?», τον ρώτησε με απότομο ύφος ο κατάδικος. «Δεν ξέρω τίποτα», αποκρίθηκε ο επιστάτης. «Με θέλεις τίποτα άλλο?» «Όχι», τράβλησε ο Σβιέτλομπουργκ. «Καληνύχτα λοιπόν». Και ο επιστάτης ξανάκλεισε την πόρτα πίσω του. Μόλις ο Σβιέτλομπουργκ έμεινε μόνος του στο κελί, μια άγνωστη δύναμη τον έσπρωξε να καθίσει στο στρώμα του και να αρχίσει να γράφει ένα γράμμα στο κορίτσι που αγαπούσε και εκείνο, αδιάφορο αν διαφωνούσαν στις πολιτικές πεπιθήσεις. Στην τελευταία αυτή επιστολή, ο κατάδικος προσπαθούσε να αποδείξει στην αγαπημένη του γιατί έλαβε μέρος στο επαναστατικό κίνημα της Ρωσίας και γιατί πέθανε με την συνείδηση ήσυχη ότι έκανε το καθήκον του απέναντι του καταδυναστευωμένου λαού. Αφού σφράγισε το γράμμα, ο Σβιέτλομπουργκ άνοιξε ένα Ευαγγέλιο, που του το έδωσε ο επιστάτης και άρχισε να το ξεφυλίζει, διαβάζοντας εδώ και εκεί διάφορες περικοπές. Άλλοτε, όταν ολόκληρη την σκέψη του την απασχολούσε η οργάνωση του επαναστατικού κινήματος, δεν έδινε ποτέ προσοχή στα ιερά βιβλία. Τώρα όμως που του δόθηκε η ευκαιρία να διαβάσει το Ευαγγέλιο μέσα στην μόνωσή του κελιού του, βρήκε σε αυτό πολλές αλήθειες που του προξένησαν κατάπληξη με την δύναμη και την παραστατικότητά τους. Ιδιαιτέρως του άρεσαν τα σημεία εκείνα στα οποία γινόταν λόγος για τον θάνατο και την μέλουσα ζωή. Πέρασε έτσι κάμποση ώρα. Το Ευαγγέλιο έπεσε ξαφνικά από τα χέρια του Σβιέτλομπουργκ και ο μελοθάνατος, γέρνοντας το κεφάλι του στο σκληρό προσκέφαλό του, έπεσε σε έναν βαθύ ύπνο.
Η τελευταία σκέψη που έκανε πριν κλείσει τα μάτια του ήταν πολύ παρηγορητική. Φαντάστηκε πως ή θα του έδιναν χάρη ή θα ερχόντουσαν οι σύντροφοί του να τον γλιτώσουν από τα χέρια των δημίων του. Θα ήταν η ώρα 6 το πρωί, όταν ο Σβιέτλομπουργκ ξύπνησε απότομα από ένα παράξενο θόρυβο. Ανακάθισε στο στρώμα του, τέντωσε τα αυτή του και ξεχώρισε κρότο πολλών βημάτων. Η καρδιά του άρχισε να χτυπάει δυνατά. Ένα κλειδί μπήκε στην κλειδαρότρυπα της πόρτας του κελιού. Ένα παραπονετικό τρίξιμο ακούστηκε. Η θύρα άνοιξε και μπήκανε μέσα ο επιστάτης των φυλακών, ακολουθούμενος από δύο μουζίκους, τους βοηθούς του Δημίου, τρεις στρατιώτες και τον παπά. «Ντύσου», είπε ο επιστάτης τον κατάδικο, αποφεύγοντας να τον κοιτάξει στα μάτια. Ο Σβιέτλομπουργκ υπάκουσε σαν μικρό παιδάκι. Ένιωθε ένα σιδερένιο χέρι να του σφίγγει το λαιμό και ένα ανυπόφορο πόνο στην καρδιά. Ωστόσο το θεώρησε περιττό να κλάψει, να φωνάξει, να διαμαρτυρηθεί, γιατί είχε ακόμα την βεβαιότητα πως δεν ήταν δυνατό να τον θανατώσουν αφού δεν είχε βλάψει κανένα. Ανέβηκαν όλοι μαζί σε ένα κάρο που περίμενε έξω από τις φυλακές και ξεκίνησαν για τον τόπο της εκτελέσεως. Ήταν ένα ηλιόλουστο πρωινό του Μαΐου. Η φύση όλη έλαμπε και γελούσε από την χαρά της. Ο Σβιέτλομπουργκ κοίταζε τους διαβάτες που του έριχναν βλέμματα περιφρονήσεως και οργής, ενώ το κάρο περνούσε από τους δρόμους της μικρής πολιτείας και ξαφνικά έκανε χωρίς να το θέλει την εξής σκέψη. «Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι με κοιτάνε τώρα με τόσο μίσος? Τι κακό τους έκανα? Ο τσάρος με καταδίκασε σε θάνατο επειδή αγωνιζόμουν για το καλό αυτών των ανθρώπων και αυτοί τώρα με κοιτάζουν περιφρονητικά, χωρίς να εκτιμούν τη θυσία μου. Υπήρχε κανένας λόγος να θυσιαστώ για αυτούς τους αχάριστους?» Το κάρο εξακολουθούσε να προχωρεί. Στα παράθυρα των σπιτιών παρουσιαζόντουσαν διάφοροι περίεργοι για να δουν το μελοθάνατο. Μερικοί από αυτούς έκαναν το σταυρό τους, μα οι περισσότεροι του έριχναν ένα βλέμμα αδιαφορίας και ξανά μπαιναν μέσα, κλείνοντας με δύναμη το παράθυρο. Ξαφνικά, τα βλέμματα του Σβιέτλομπουργκ συναντήθηκαν με τις τρομαγμένες ματιές ενός μικρού παιδιού, που στεκότανε δίπλα στην μητέρα του, στη γωνιά ενός δρόμου. Ο μελοθάνατος χαμογέλασε στο μικρό και του έστειλε έναν χαιρετισμό με μια κίνηση του χεριού του. Ο μικρός ξεθαρεύτηκε και του χαμογέλασε και αυτός. Το αφελές χαμόγελό του έκανε την ψυχή του Σβιέτλομπουργκ να πλημμυρίσει από αγαλίαση. Όταν η θλιβερή συνοδεία έφτασε τέλος στον τόπο της εκτελέσεως, κατέβασαν τον κατάδικο από το κάρο. Το πρώτο πράγμα που είδε τότε μπροστά του ο μελοθάνατος ήταν μια αγχώνη, στημένη λίγο παραπέρα. Το θέαμα αυτό ερέθησε τον αποκοιμισμένο κάπως πόνο του. Ο Σβιέτλομπουργκ ανατρίχιασε σύγκορμος. Ωστόσο, δεν άργησε να ξαναβρει την ψυχραιμία του και άρχισε να προσεύχεται. Τα χείλη του αναδευόντουσαν με νευρικές κινήσεις. «Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής». Την προσευχή αυτή του την είχαν μάθει όταν ήταν μικρό παιδάκι και την ξαναθυμήθηκε τώρα τελευταία στην φυλακή, διαβάζοντας ένα παλιό θρησκευτικό βιβλίο. «Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εκ ουρανό και επί της γης». Ο Σβιέτλομπουργκ δεν είχε πιστέψει ποτέ στα θεία. Συνήθιζε μάλιστα να κοροϊδεύει τους ανθρώπους που έδειχναν υπερβολική θρησκευτική πίστη. Και τώρα ακόμα, στις υπέρτατες αυτές στιγμές της ζωής του, εξακολουθούσε να μην πιστεύει σε Θεό, γιατί δεν μπορούσε να κατανοήσει το μεγαλείο της ανώτατης αυτής δυνάμεως. Μα ήταν τόσο βαθιά ταραγμένος, ώστε ένιωθε την ανάγκη να απευθυνθεί σε κάποιον, να πει σε κάποιον τον πόνο του. Και γι' αυτό η προσευχή βγήκε αυθόρμητα από τα χείλη του. Οι βοηθοί του Δημίου έπιασαν τον μελοθάνατο κάτω από τις μασχάλες και τον βοήθησαν να ανέβει στην πρόχειρη εξέδρα, στην οποία ήταν στημένη η αγχώνη. Ο παπάς τους ακολούθησε, κρατώντας ένα σταυρό στο τρεμάμενο χέρι του. Πλησίασε τον κατάδικο, ακούμπησε σχεδόν το σταυρό στο μέτωπό του και άρχισε να ψιθυρίζει μια προσευχή. «Άφησε, παπά μου, άφησε», του είπε ο Σβιέτλομπουργκ, χαμογελώντας μελαγχολικά. «Εσύ πιστεύεις, εγώ δεν πιστεύω. Εξάλλου δεν έχω ανάγκη να πιστεύω. Δεν χρειάζομαι πια τίποτα αυτή τη στιγμή». Ωστόσο ο παπάς εξακολούθησε. «Ο Θεός, ο ηχτήρμων και πολυέσφλαχνος». «Ευχαριστώ, παπά μου», τον διέκοψε και πάλι ο μελοθάνατος.
«Σε ευχαριστώ, παπά μου, από τα βάθη της καρδιάς μου». Άρπαξε ύστερα ξαφνικά το χέρι του παπά, το σφίξε με δύναμη, τον φίλησε και ύστερα γύρισε αλλού το κεφάλι του. Την ίδια στιγμή ένας χωρικός με κοντή κόκκινη γενιάδα πλησίασε τον Σβιέτλομπουργκ με ύφος πολυάσχολου ανθρώπου. Οι ψηλές μπότες του έτριζαν πάνω στα σανίδια της εξέδρας. Χωρίς να πει τίποτα, βγάζοντας μονάχα από το ανοιχτό στόμα του μια ανυπόφορη μυρωδιά κρασίλας, άρπαξε τον μελοθάνατο με τα ιδρωμένα χέρια του από τα μπράτσα κάτω από τους αγκώνες και του τάσφιξε με τόση δύναμη ώστε τον έκανε να ξεφωνήσει από τον πόνο. Κατόπιν, ο μεθυσμένος χωρικός δίπλωσε τα μπράτσα του Σβιέτλομπουργκ πίσω από τις πλάτες του και του τα έδεσε με ένα σκηνή. Ο κατάδικος θέλησε να φωνάξει, να διαμαρτυρηθεί, να πει ότι δεν υπήρχε λόγος να τον μεταχειρίζονται με τόση βαναυσότητα, μα δεν πρόφτασε να ανοίξει το στόμα του. Ο Δήμιος, γιατί αυτός ήταν ο μεθυσμένος μουζίκος με την κόκκινη γενιάδα, τον ανάγκασε να κάνει δύο βήματα μπροστά. Ο κατάδικος κατάλαβε τότε πως έφτασε το τέλος του και ξαναδοκίμασε την εντύπωση που ένιωσε και όταν άκουγε την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου, ότι δηλαδή ζούσε τότε τις πιο κρίσιμες στιγμές της ζωής του. Δεν είχε όμως ακόμα σαφή συνέστηση τι επρόκειτο να γίνει ή μάλλον δεν τολμούσε να το φανταστεί. Η τελευταία φράση που θυμήθηκε και ψιθύρισε τη στιγμή αυτή ήταν «Ισέ παραδίδομη το πνεύμα μου». Διαισθανότανε ότι σε λίγο θα γινόταν μια τρομακτική αλλαγή στη ζωή του, μια αλλαγή την οποία καμιά δύναμη στον κόσμο δεν θα μπορούσε να τη μαλακώσει ή να την αποτρέψει. Παρόλες όμως τις εντατικές, τις οδυνηρές προσπάθειές του, δεν μπορούσε να κατανοήσει την σημασία αυτής της αλλαγής. Η αλήθεια είναι ότι η σκέψη του δεν έβρισκε τίποτα το τρομερό στον θάνατο. Μα το ένστικτό του, οι πλούσιοι χυμοί που κυκλοφορούσαν στο νεανικό άλκημο σώμα του, δεν μπορούσαν να παραδεχτούν ότι ήταν δυνατόν να κοπεί απότομα το νήμα που του συγκρατούσε με τον ήλιο, με τον αέρα, με την χαρά της ζωής. Και ολόκληρη η ύπαρξη του Σβιέτλομπουργκ επάλευε απεγνωσμένα κατά του θανάτου ως την τελευταία τη στιγμή. Και όταν έφτασε η τελευταία αυτή στιγμή, όταν ο Δήμιος πέρασε την θηλιά από το λαιμό του καταδίκου και τον έσπρωξε ύστερα στο κενό, ο Σβιέτλομπουργκ έβγαλε ένα σπαραχτικό ξεφωνητό και έκανε να απλώσει τα χέρια του. Μα τα χέρια του ήσαν δεμένα πιστάγκωνα και δεν μπορούσε να πιάσει το σιδερένιο χέρι που τον έσφιγγε από το λαιμό. Ο Δήμιος τον έσπρωξε για μια ακόμα φορά στο κενό. Μια δυνατή καμπανοκρουσία αντίχησε τότε στα αυτιά του Σβιέτλομπουργκ. Το κεφάλι του πλημμύρισε αίμα. Το σιδερένιο χέρι του έσφιξε το λαιμό με υπεράνθρωπη δύναμη και ξαφνικά ο κατάδικος δοκίμασε μια αίσθηση χαράς και λυτρωμού. Ο Δήμιος, θέλοντας να βεβαιωθεί ότι εξετέλεσε καλά το καθήκον του, κρεμάστηκε από τα πόδια του πτώματος και τα τράβηξε απότομα προς τα κάτω. Έμεινε έτσι ικανοποιημένος από τον εαυτό του, γιατί εξακρίβωσε πως ο κατάδικος πέθανε, χωρίς να υποφέρει πολύ. Μακάρι να ήσαν όλοι οι Δήμοι τόσο ευσυνείδητοι στην δουλειά τους. Μακάρι. Ύστερα από μια ώρα, κατέβασαν το πτώμα από την αγχώνη και το μετέφεραν σε ένα κημητήριο, στο οποίο δεν πατούσε ποτέ το πόδι του παπάς. Σε ένα κημητήριο στο οποίο έθαβαν μονάχα τους επαναστάτες, τους εγκληματίες και τους αυτόχειρες. Μόλις ακούσατε ένα ηχητικό βιβλίο που διάβασε ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου
και αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μπορείτε ακόμη να κάνετε μια μικρή δωρεά στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως την επόμενη φορά, να μάριε!